Ας περάσουμε λοιπόν, κύριε Τριβέλα, στο ζουμί της υπόθεσης. Είσαστε παρεξηγημένος, στεναχωρημένος, δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορείτε να το πείτε, από κάποια δημοσιεύματα, το δημοσίευμα βασικά του περιοδικού εσείς, στο τελευταίο άρθρο, το τελευταίο τεύχος μας, ένα δημοσίευμα που το έκανα εγώ και που γράφουμε, να αναφέρω ένα μικρό κομματάκι, γνωστή μάλιστα και η διαμάχη του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Κώστα Τριβέλα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Λιάννη. Μία διαμάχη με πολιτικές προεκτάσεις και που έφτασε σε σημείο ο κύριος Τριβέλας να απειλεί ότι δεν θα κατεβάσει την ομάδα στο Μουντιάλ. Ευχαρίστως, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είναι παντάπαση ανακριβές αυτό που αναγράφετε και ότι τουναντίον η ελληνική ποδοσφαιρική, η εθνική ομάδα ήρθε στο Μουντιάλ γιατί το είπε ο κύριος Μπλάντερ ενώπιόν μου στον κύριο Υφυπουργό ότι εάν δεν απεκλείστη η ομάδα, παρόλο ότι οι Ισλανδοί είχαν συγκεντρώσει τους δικούς τους, δεν απεκλείστη χάρη στη μεγαλοψυχία, όπως χαρακτηριστικά είπε, του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της διπλωματικότητας με την οποία έχει χειρίσει το θέμα. Και ακόμη, μια στιγμή να μάθετε αλήθειες που δεν έχουν πολυλεχθεί και που περίμενα τελειώσει το Μούντιαλ για να τα ακούσετε πολλά μετά. Και που ακόμη ήταν έτοιμοι να μας εκβάλουν και είχε πει χαρακτηριστικά ο κύριος Μπλάντερ ότι εμένα δεν μου στοιχίζει τίποτα από το να στείλω 7 φαξ εννοώντας τα 7 μέλη της Επιτροπής Επιγουσών Υποθέσεων της FIFA και τούτο διότι είχε κατατεθεί μια τροπολογία και μάλιστα την ημέρα που ετελείτο στην Αθήνα ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης που είχε κάνει η UEFA την τιμή στην Ελλάδα, στην ΕΠΟ, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και της είχε αναθέσει αυτή την κορυφαία διοργάνωση, εκείνη τη νύχτα κατετέθη μια τροπολογία η οποία μετέτρεπε την πλειοψηφία σε μειοψηφία και τη μειοψηφία σε πλειοψηφία. Και αυτό γιατί εγώ είχα εξαγγείλει εκλογές για τις 6 Ιουνίου και βεβαίως είχε προηγηθεί μια έκτακτη Γενική Συνέλευση πριν από ένα μήνα και είχε δείξει 102 η παράταξη Τριβέλα, 36 η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση και 19 παρόντες. Δηλαδή που δεν είχαν ψηφίσει ούτε ναι ούτε όχι. Και αυτό ίσως επειδή ήταν φανερή ψηφοφορία, γιατί ήταν μυστική και αυτοί οι 19 κατά τεκμήριο θα ψήφιζαν από εδώ. Εν μια νυχτή λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά που το λέω, δεν έπρεπε να το πω, αλλά από αυτά που διάβασα ομολογώ ότι ελαφρώς, γιατί δεν είναι τους ανθρώπους, τους πτύνουν και λένε ψυχαλίζει. Αυτό είναι η αιτία που εξεμάνει και σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα ότι έχετε πάρα πολλές ανακρίσεις. Σας δεν έχω καμία διαμάχη με τον κύριο Λιάννη. Κύριε Τριβέλα, αν μου επιτρέπετε. Δεν ολοκλήρωσα, συγγνώμη. Σας παρακαλώ, σας ζητώ συγγνώμη. Με τον κύριο Λιάννη δεν έχω καμία πολιτική διαμάχη. Απόδειξη τούτου είναι ότι αυτά που λέω στον κύριο Λιάννη τώρα τα έλεγα και στους προκατόχους του, τους τρεις, με τους οποίους ήμουν φίλα προσκύμενος και με τους οποίους μάλιστα είχα κόψει και την καλημέρα. Ποια είναι η διαμάχη λοιπόν? Η διαμάχη είναι μία. Ότι επιτέλους πρέπει να πάψει το κράτος να παρεμβαίνει στα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας όπως συμβαίνει με όλα τα κράτη-μέλη της FIFA. Γεγονός που στην τελευταία Γενική Συνέλευση που έγινε στο Σικάγο η FIFA για να αποκλείσει τελείως αυτές τις παρεμβάσεις τροποποίησε το σχετικό άρθρο, το άρθρο 6 συγκεκριμένα του καταστατικού της FIFA και προσέθεσε και άρθρο 7 που λέει μέσα ότι δεν αναγνωρίζει καμία διοίκηση που έχει προκύψει από εκλογές που δεν έχουν γίνει σύμφωνα με αυτά που η κάθε ομοσπονδία η εθνική αποφασίζει και είναι προϊόντα των εκλογών ενώ που έχουν γίνει κατά οδήποτε τρόπο με παρέμβαση οδήποτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέτε, να πω κάτι πάνω στο θέμα, Δημήτρη. Λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόβλημα και μόλις πριν από λίγο μας αναφέρατε ότι η δική σας παράταξη πήρε 132 ψήφους και η παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση πήρε 30 ψήφους. Είπατε πάλι, εσείς θέτετε ο ίδιος πρόβλημα πολιτικό. Δεν είπατε ότι η παράταξη μία άσχετη. Αναφέρατε μια παράταξη που πρόσκειται στην κυβέρνηση. Άρα, υφίσταται το πολιτικό πρόβλημα ή δεν υφίσταται? Ευχαρίστω να σας απαντήσω. Νομίζω ότι πιάσατε λαμπράκι. Αλλά δεν έγινε αντιληπτό αυτό που σας λέω. Εγώ δεν είμαι στην ΕΠΟ ως εκπρόσωπος κόμματος. Εμένα δεν με έστησε καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα. Εγώ ήμουν 18,5 χρόνια πρόεδρος στην ΕΠΣ Αθηνών. Έχω πάρει έκτοτε από τη μεταπολίτευση και δεύτερη 7 εκλογές στην ΕΠΣ Αθηνών. Και που πήγα και έγινα πρόεδρος στην ΕΠΟ με την παρέα μου, δεν με έστησε κανένα κομματικό όργανο ή κανένα κόμμα. Και ακόμη θα πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός των ψήφων κατά ένωση, επειδή δεν τα ξέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι, από καταβολή της ΕΠΟ χωρίζονται. Αν θέλετε, κατατάσσονται σε ιδρύτριες ενώσεις, σε ενώσεις πρώτης κατηγορίας, δευτέρας κατηγορίας και τρίτης κατηγορίας. Η κάθε δε κατηγορία από αυτές τις ενώσεις έχει ορισμένο αριθμό ψήφων. Κανένα διάταγμα λοιπόν από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα, ή αν θέλετε από το 1960 που έχω το παλαιότερο καταστατικό της ΕΠΟ, για το παλαιότερο δεν το πιο παλιό δεν το έχω,
δεν αναφέρει κανένα τροποποίηση στον αριθμό των ψήφων. Το μοναδικό διάταγμα που αναφέρει τροποποίηση του αριθμού των ψήφων είναι αυτό που κατετέθηκε μια ανοιχτή υποτύπων τροπολογίας και ψηφίστη. Που από μεν τις ενώσεις που έχουν τρεις και δύο ψήφους τις κάνει μία και υπάρχει στο ποιμό της, την δε επαέτη να αφήνει 8 γιατί πιστεύει ότι θα είναι φύλλα προσκύμενη και την ΟΔΠΕ που έτυχε να πάρουν οι φύλλα προσκύμενοι, της αύξησε τον αριθμό των ψήφων. Εγώ λοιπόν δεν έχω κομματική, ανήκω και δεν το κρύβω και δεν φοβάμαι για κανέναν. Ανήκω σε άλλο κομματικό χώρο. Αυτό όμως το αφήνω στην άκρη όταν πάω στην ΕΠΟ και μιλάω για ποδόσφαιρο. Υπηρετώ το ποδόσφαιρο και το υπηρετώ με πάθος και με συνέπεια και θα το υπηρετώ όποιος και αν είναι απάνω. Σας είπα προηγουμένως ότι έγιναν αφορμή οι αναμίξεις και όχι στα εκλογικά, γιατί στα εκλογικά δεν πάει τίποτα που γίνεται ανάμιξη με αυτόν τον τρόπο. Να κόψω και την καλημέρα με φύλλα προσκύμενους προς εμένα, με φίλους. Τους προηγούμενους υπουργούς. Επομένως εγώ δεν έχω κομματική κόντρα με τον κύριο Λιάννη. Να σας πω όμως και κάτι, γιατί θέλω να λέω τα σίκα σίκα γιατί σκάφεις κάτι. Είμαι ευτυχής που ο κύριος Λιάννης, βεβαίως συμβουλευόμενος από τους διαφόρους δικούς του που του έλεγαν δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Τρυπέλλας, πήγε στη FIFA και έμαθε ποια είναι η αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της επισκέψεως ήταν να γίνει και ένα συμφωνητικό με τον κύριο Μπλάτερ που αυτό όπως έχει συμφωνηθεί θα λύσει και το θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί αποτελεί εξαίρεση η Ελλάδα μαζί με άλλα δύο κράτη από τα 191 μέλη της FIFA που έχουμε αυτού του είδους αναμίξεις. Πιστεύω ότι τώρα θα λυθεί. Και είναι ευτύχημα, σας λέω, ότι ο κ. Λιάννης έμαθε από πρώτο χέρι ποια είναι η αλήθεια. Όχι τι θέλει ο καθένας να φτιάξει, αλλά τι είναι υποχρεωμένο κάθε κράτος να κάνει. Γιατί θα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, να το ξέρετε. Προκειμένου να γίνει μέλος της FIFA, το οποιοδήποτε κράτος δια της ομοσπονδίας του, για να είμαι ακριβές, σε οποιοδήποτε ομοσπονδία, θα πρέπει η κυβέρνηση στην οποία εδρεύει αυτή η ομοσπονδία να αναλάβει την υποχρέωση ότι θα τηρεί το καταστατικό ως κανονισμούς και τα κυβέρνηματα της FIFA ή όποια εθνική ομοσπονδία κάνει έτσι για αγαπή. Και η Ελλάδα έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση τότε δια του Υπουργού, του τότε Υπουργού των Εξωτερικών, του Μακαρίτη του Πιπινέλη. Ήρθε το 1967, ανεστάλησαν με το νόμο 127-67 όλες αυτές τις διαδικασίες. Ήρθε το 1974, έγινε ο νόμος 75-75 που απεκατέστησε μερικώς τα πράγματα, μερικώς σας ξαναλέω και πάλι. Έκτοτε έχει αρχίσει μια διαμάχη. Τη διαμάχη με τη FIFA δεν την άρχισα εγώ. Την άρχισε η προκάτοχος διοίκησης, η οποία είναι φύλλα προσκύμενη, γιατί ο τότε πρόεδρος και ο διεκδικών την Προεδρία είναι σίγουρος του κ. Λιάννη και τώρα που μιλάμε. Κύριε Τρυπέλλα, μου επιτρέπετε αυτή τη στιγμή να πάρω και εγώ το λόγο. Προηγουμένως ο συνεργάτης μου, ο κύριος Αγγελίδης, έχω μικρόφωνο εγώ δικό μου, δεν σας τοποθέτησε εσάς στο ρόλο του πρόεδρου της ΕΠΟ ότι είστε κομματικά τοποθετημένος. Απλώς και μόνο, από όσα μας είπατε και από όσα διαβάζουμε, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην ΕΠΟ και δυστυχώς υπάρχουν κομματικές διαμάχες. Με αποτέλεσμα, ίσως και αυτός ο παράγων να συνέβαλε στην αποτυχία της εθνικής μας ομάδας που ήρθε εδώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κομματικές διαμάχες. Ευχαριστώ, να σας πω. Καταρχήν το δημοσίευμα του κυρίου συνεργάτου σας. Ναι, λέει, θα φτάσουμε εκεί, από αυτό ξεκινήσαμε. Λέει, από εκεί ξεκινάει άλλωστε και η αιτία του κακού. Γνωστή μάλιστα και η διαμάχη του πρόεδρου της ΕΠΟ Κώστα Τριβέλλα με τον υπουργό της Μιλιοέ. Μια διαμάχη με πολιτικές προεκτάσεις και που έφτασε σε σημείο ο κ. Τριβέλλας να απειλεί ότι δεν θα κατεβάσει την ομάδα στο Μουντιά. Να διαβάσουμε όμως και το προηγούμενο από αυτό που είπατε, γιατί υπάρχει και προηγούμενο. Ό,τι θέλετε θα διαβάσουμε, αλλά εδώ είναι ανάγκη οι φίλοι σας, οι ακροατές σας, οι αναγνώστες σας να μάθουν αλήθειες. Αυτό θέλουμε για εμείς, κύριε Τριβέλλα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι η εθνική ομάδα έχει τύχει διακρίσεως, έχει προκριθεί από πέρυσι το Μάη. Το θυμάστε. Έγινε λοιπόν, δεν ήθελα να πω τέτοιες κουβέντες, γιατί ίσως αυτές δυσχεράνουν το έργο της εναρμονίσεως του καταστατικού. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι άλλα ισχύουν στη FIFA, άλλο καταστατικό έχει η Ελλάδα στη FIFA εγκεκριμένο και άλλα ισχύουν στην πατρίδα. Το εσωτερικό δίκαιο είναι αντίθετο με αυτά που θέλει η FIFA. Όμως μια και το λέμε. Από εκεί και πέρα άρχισε η εκμετάλλευση υποτύπων συμπαραστάσεως του κάθενος. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Σας επαναλαμβάνω μόνο ότι η πρόκριση επετελέστη από πέρυσι το Μάη. Γράφτε το. Θα σας πω και κάτι άλλο σημαντικό που δεν το έχω πει και δεν το λέω σκοπίμως.
Η Ελλάδα έδωσε στον κύριο Παναγούλια και στους παίκτες ό,τι εισηγήθηκε ο τεχνικός της. Ένα μήνα σχεδόν πριν εδώ. Σκέφτηκε κανείς τι έχει στοιχήσει αυτή η ιστορία των μετακινήσεων Ελλάδα-Αμερική, των εσωτερικών μετακινήσεων, συγγνώμη, των διανυκτερεύσεων, της ιτήσεως, της υποδύσεως. Δεν έχει σκεφτεί κανείς τι έχει στοιχήσει. Θέλετε μια πληροφορία που θα σας ξαφνιάσει? Ξέρετε τι έχει πάρει η Ελλάδα σε μουντιαλική χρονιά για επιχορήγηση? Όταν λέτε η Ελλάδα, εννοείται το κράτος. Η εθνική ομάδα, η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, τι έχει πάρει από το κράτος? Μηδέν. Μην προεκταθώ και πιο κάτω και σας πω... Ένα λεπτό. Μην σας πω και μερικά άλλα και μπίνετε ξερί. Γιατί θα βλάψει την εναρμόνιση του καταστατικού. Μη σας πω πόσο έχει σήμερα ο μήνας. 27. Μπράβο. Σε τρεις ημέρες λύγει το οικονομικό έτος του ΣΕΠΟ. Γιατί αρχίζει από 1η Σεπτέμβρη και τελειώνει 36. Να σας πω ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός. Που έχει υποβληθεί από πέρυσι. Να σας πω, αλλά αυτά δεν εξυπηρετούν. Ας πάμε σε αυτά εδώ, κατά αυτά της Αμερικής. Και όλα αυτά τα χρήματα, οι χορηγοί, τα πάντα που υπάρχουν από Ελλάδα και από εδώ, αυτά τα χρήματα πού πάνε? Ευχαρίστω, μια και φίξατε για αυτό το θέμα, σας πω κάτι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει συμβληθεί με μια εταιρεία, την ονομαζομένη Λίδρα, που θα πάρει από αυτήν 280 εκατομμύρια εις χρήμα σε δόσεις και 220 σε παροχή υπηρεσιών και είδη. Αυτή η εταιρεία, με ορισμένες προϋποθέσεις ήδη, η παραχώρηση των δικαιωμάτων, όχι όλων, όπως επί παραδείγματο των διαφόρων εκδηλώσεων που γίνανε εδώ, που έχουν γραφεί και έχουν γραφεί και δεν έχουν απαντήσει, τα αφήνουν να περάσουν, λέω, ας περάσει το Μουντιάλ, να μην δημιουργήσουμε θέμα, το αντελφάις, το, αυτά όλα είναι... σας το λέω και ελαφρώς μου σηκώνει την τρίχα, αν θα δείτε. Σας βλέπω. Γιατί είμαστε αναγκασμένοι χάρη της ενότητος και χάρη της μη διασαλεύσεως να αποκριθούν ορισμένες αλήθειες. Να μην μιλάμε. Ακούστε λοιπόν. Το μεν πανεπιστήμιο αυτό ήρθε και ο Παναγούλιας και είπε ότι μας δίνουν τις εγκαταστάσεις και όλες τις εγκαταστάσεις και να κοιμώνται και να τρώνε οι παίκτες μέσα δωρεάν. Κύριε Τρυφέλα, μου επιτρέπετε να λέω να κάνουμε μια διακοπή πάνω στο ίδιο θέμα. Εγώ γνωρίζω ότι ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Άντελ Φάι, ο κύριος Διαμαντόπουλος, είχε πει επί λέξη: παραχωρώ τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην εθνική μας ομάδα. Οι λέξεις παραχωρώ, και σαν ένα μικρό παιδάκι να πείτε, εννοεί ότι δίνω δωρεάν τη χρήση των εγκαταστάσεων στην εθνική μας ομάδα. Θες από κάποια εθνική σκοπιμότητα, από ένα συναισθηματισμό, από μια αγάπη. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν ξέρω και κατά πόσο αληθεύει βέβαια, υπάρχει το γεγονός ότι γίνεται δεξίωση με 1.000 δολάρια το άτομο. Υπάρχουν κάπου 6 πινακίδες στο γήπεδο του Άντελ Φάι, που πληροφοριακά, ίσως να κάνω λάθος, να με έχουν πληροφορήσει λάθος, δεν παίρνω όρκο σε αυτό, ότι εισέπραξε το Πανεπιστήμιο Άντελ Φάι 100.000 δολάρια για την κάθε πινακίδα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο αληθεύει, αν εισέπραξε 10.000, 1.000 δολάρια. Εκείνο που έχω ακούσει είναι ότι εισέπραξε 100.000, επομένως 6 πινακίδες 600.000 δολάρια. Βάζει εισιτήριο σε ένα φιλικό αγώνα που κάνει η εθνική μας με μια ομογενειακή ομάδα, την Greek American Atlas, 25 δολάρια και 8, που ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε διότι είχαν αποκρύψει των 8 δολαρίων τα εισιτήρια και πλήρωσε ο κόσμος 25 δολάρια. Τελικά, ούτε λίγο ούτε πολλά, αυτή τη στιγμή έχουν εισπραχθεί ορισμένα χρήματα από το Άντελ Φάι University. Όταν μου λέτε από την άλλη πλευρά ότι τη ΣΕΠΟ της έχει κοστίσει τόσα χρήματα, αυτά τα χρήματα πού πάνε, που σας είπα προηγουμένως, που αναφέρθηκα, γιατί να μην παραχωρήσει δωρεάν το Άντελ Φάι University, μια και το είπε έτσι, το δήλωσε ο πρόεδρος, και από την άλλη πλευρά να χρεώνει? Πώς εσείς τα εξηγείτε? Ένα λεπτό να απαντήσεις σε αυτά. Πάνω στο ΑΣΦΑΙ γι' αυτό. Είχε ζητηθεί, γράφτηκε σε όλες τις εφημερίδες, ότι είχε ζητηθεί ένα ποσό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να πάρει το Πανεπιστήμιο Άντελ Φάι. Και αυτό, κατά πόσο αληθεύει. Κατά πόσο αληθεύει αυτό το ποσό, κάτι νομίζω για 60 εκατομμύρια. Το έχετε μπλέξει. Αυτά αφορά άλλη περίπτωση. Εμένα ήρθε ο κύριος Παναγούλιας στην Ελλάδα και μου είπε: πρόεδρε, η προετοιμασία θα γίνει στη Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο του Άντελ Φάι. Πήγα εκεί, γνώρισα τον κύριο Διαμαντόπουλο, έναν θαυμάσιο εκπαιδευτικό που τον είδα. Με ξενάγησε στους χώρους, μου άρεσαν. Πήγα στους κοιτώνες των μαθητών, είπα ότι εδώ δεν μπορούν να κοιμηθούν οι διεθνείς μας.
Τον ευχαρίστησα, μου είπε ότι θα κάνει και βελτιώσει κλπ. Και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο δίπλα που δεν θυμάμαι το όνομά του. Και κλείσαμε αυτό το ξενοδοχείο για να μείνουν οι διεθνείς μας. Εκεί δεν και έμειναν. Δεν εγένετο καμία συζήτηση, καμία κουβέντα για οποιαδήποτε αντιπαροχή. Όμως, εδώ θέλω να είμαστε εντάξει. Δεν ξέρω τι άλλες συζητήσεις μπορεί να έχει κάνει με οποιονδήποτε άλλο. Με την Ομοσπονδία, της οποίας εγώ είμαι υπεύθυνος, δεν έγινε καμία συζήτηση. Ξάφνουν λοιπόν στην Ελλάδα, παίρνω κάποια επιστολή και κάτι συμβόλαια. Όχι από τον κύριο Διαμαντόπουλο, από τον αντιπρόεδρο, αν θυμάμαι καλά, του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Και μίλαγε μέσα για 160.000 δολάρια. Φώναξε τον κύριο Παναγούλη από τα φυσικών και είπε: τι είναι αυτά. Έμαθα ότι ο κύριος Παναγούλης επικοινώνησε μαζί του, τα είπαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Και τελικά με παρακάλεσε ο κύριος Παναγούλης, η μόνη αντιπαροχή που θα κάνει η Ομοσπονδία προς το Adelphize να είναι ένας αγώνας υποτύπων προπονήσεως με μια ομογενειακή ομάδα. Μου λέει: πρόεδρε, σε παρακαλώ να σταματήσει εκεί. Δεν συζήτησα ούτε να μπει ούτε να μην μπει, προφανώς θα έπαινε. Σε παρακαλώ, μου λέει, για να μην, γιατί έχουμε φτάσει σε δημοσιεύματα στην Αμερική, σε κμούπε και τις εφημερίδες, δεν θέλω να τις αναφέρω για να μην θεωρηθεί ότι κάνω σχόλιο υπέρ ή κατά κάποιες εφημερίδες. Του είπα εντάξει αυτό. Κάποια μέρα λοιπόν με ειδοποιούν ότι ετοιμάζεται για μια συναιστίαση αντί 1.000 δολαρίων. Και πάρα αυτά στέλνω ένα φάξ και λέω στον κύριο Παναγούλια και στον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Θεολογίτη, που συνοδεύει την ομάδα από την αρχή, απαγορεύεται, δεν πάει κανένας εκεί. Γιατί αυτό, δεν το έκανα ούτε να δείξω κακία προς το Πανεπιστήμιο, ούτε για άλλον λόγο. Αλλά διότι ήμουν υποχρεωμένος. Για τη σύμβαση την οποία έχουμε κάνει με τη Λίδρα, και εφόσον η Λίδρα έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της στην Ελλάς 94, λέει μέσα ότι μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις που δεν έχουν όμως χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Εκεί λοιπόν σταμάτησε. Τις διακερδοσκοπικούς χαρακτήρες εκδηλώσεις, που και εκεί θα μιλήσουμε, γιατί και αυτό αναγκαίο να ξεκαθαριστεί, θα τις είχε η Λίδρα. Εν προκειμένου η Ελλάς 94, στην οποία παρεχωρείται αυτή η ιστορία. Επομένως, και σταμάτησε αυτή την εκδήλωση. Τώρα πάμε παρακάτω για τη Λίδρα και το Ελλάς 94 και αυτά που γράφτησαν κατά κόρον. Τους παίκτες τους πάνε, τους κάνουν, τους ράνουν, ο Μανολάς, τούτα, εκείνα, τ' άλλα. Η σύμβαση λέει μέσα ότι μπορεί να παρίστανται σε ορισμένες εκδηλώσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρακολύεται το πρόγραμμα προετοιμασίας, η προετοιμασία δηλαδή των παικτών, και ότι δεν θα μειώνεται η προσωπικότητα των παικτών. Ποιος είναι αρμόδιος λοιπόν να κρίνει εάν παρακολύεται το πρόγραμμα προετοιμασίας και δεν μειώνεται η προσωπικότητα? Ο τεχνικός ηγέτης της ομάδας. Έτσι δεν είναι? Εμείς δεν υποχρεώσαμε κανένα παίκτη ούτε να πάει ούτε να μην πάει σε καμιά εκδήλωση. Αρμόδιος και υπεύθυνος για το πρόγραμμα και για την εφαρμογή του, για την κατάρτιση καταρχήν και για την εφαρμογή του, είναι ο τεχνικός σύμβουλος. Να πω κάτι πέρα πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν ο Στέλιος Μανολάς... Θα λέτε ό,τι θέλετε. Ωραία. Λοιπόν, ο Στέλιος Μανολάς, όταν δεν πήγε σε μία από τις εκδηλώσεις που οργάνωσε η εταιρεία, αυτή η Ελλάς 94, η Λίδρα δηλαδή, εκδιώχθηκε από τον τεχνικό της ομάδας, τον Αλκέτα Παναγούλια, από το ξενοδοχείο Χίλτον του Μανχάταν, με χαρακτηριστικά υπόθηκε, φύγε από εδώ και πήγαινε πίσω στην Ελλάδα. Μου λέτε ότι δεν είναι αναγκασμένοι οι ποδοσφαιριστές να παραβρίσκονται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και εδώ συνέβη κάτι αντίθετο, όπου ο προπονητής πήρε μια αντίθετη απόφαση. Ή δεν το είπα καλά, ή δεν το αντελήφθηκε καλά. Σας είπα ότι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος για την εφαρμογή είναι ο προπονητής, δεν είναι ο κάθε κύριος Μανολάς. Κάνατε λάθος. Εάν ο προπονητής κρίνει ότι πρέπει να πάνε, θα πάνε. Δεν είναι ο καθένας να κάνει το αρέσει. Εδώ έγινε λάθος προηγουμένως. Είτε σας το είπα καλά, είτε το καταλάβατε καλά. Σας το ξαναλέω, υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος προετοιμασίας και για την εφαρμογή του προγράμματος είναι ο τεχνικός, εν προκειμένου ομοσπονδιακός προπονητής, και όχι ο κύριος Μανολάς ή οποιοδήποτε άλλος κύριος ποδοσφαιριστής. Ούτε μπορεί ο καθένας από τους κυρίους ποδοσφαιριστές να λέει: εγώ πάω ή εγώ δεν πάω. Δεν είναι εκείνος υπεύθυνος για το πρόγραμμα. Τώρα σας ακούω. Κύριε Τριβέλα, έχουμε ξεφύγει από το θέμα. Το θέμα το αρχικό στην ερώτησή μου, ναι. Πώς εξηγείται τη στάση του Προέδρου του Adelphize να λέει ότι παραχωρώ τις γυμναστηριακές εγκαταστάσεις. Το άκουσα που το είπατε, ναι. Εγώ δεν θα το κρίνω, εγώ σας λέω πώς έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, αν έγινε έτσι ή έγινε αλλιώς,
Δεν θα το κρίνω εγώ, θα το κρίνουν εκείνοι που μας ακούνε και μαθαίνουν ποιες είναι οι αλήθειες. Θα αντιδράσει έπο πάνω σε αυτό όμως. Στο ποιο? Στο θέμα ότι μου λέτε, όχι ότι έκοψε εισιτήριο, υπήρχαν πινακίδες διαφημιστικές που υπάρχουν υπόνοιες ότι... Αυτό μου το λέτε υπεύθυνα. Μπορώ να του κάνω χρήση αν κάνω αγωγή και ζητήσω. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Επειδή εγώ έκανα την ερώτηση γι' αυτό. Εγώ ήθελα να αποφύγω, αλλά ξεφύγω από εσάς. Δεν με όμως απευθύνουμε και στους δύο κυρίους. Μου το καταγγέλλετε επίσημα και υπεύθυνα ότι υπήρχαν πινακίδες διαφημιστικές και εισεπράχθησαν χρήματα. Γιατί αν μου το καταγγείλετε επίσημα, θα σας βάλω μάρτυρες και θα κινήσω αγωγή για διαφυγόντα κέρδη και θα ζήσω. Γιατί δεν είχα παραγωγή σε κανέναν τέτοιο δικαίωμα. Ούτε σε αυτούς, ούτε σε άλλον κανέναν στην Αμερική. Προσέξτε, σε κανέναν κυριολεκτό. Ούτε στο Ελλάς 94, ούτε στη Λίδρα, ούτε σε κανέναν. Στη Λίδρα για τις διαφημίσεις έχουμε την εξής συμφωνία που περιλαμβάνεται μέσα στην υπογραφή σας σύμβαση. Θα μπορεί να προτιμηθεί με την ανωτέρα τιμή αν κάναμε κάποιον διαγωνισμό. Διαγωνισμό δεν κάναμε, έγγραφη εξοδότηση δεν έχουμε δώσει σε κανέναν και επομένως όποιος έχει σπράξει χρήματα για διαφημίσεις για λογαριασμό της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα με υποχρεώσετε πάρα πολύ εάν μου το καταγγείλετε υπεύθυνα για να κινήσω τη διαδικασία να ζητήσω και τα χρήματα που πήραν αλλά και ό,τι άλλο πρέπει. Κύριε Τρυπέλα, σας απαντώ υπεύθυνα ότι υπήρχαν διαφημιστικές πινακίδες στο γήπεδο μέσα. Τώρα φυσικά δεν μπορώ να γνωρίζω έναντι ποιας αμοιβής μπήκαν αυτές οι πινακίδες. Αν μπήκε ένα δολάριο, αν μπήκαν 10 δολάρια, αν μπήκαν 100.000 δολάρια, όπως κυκλοφορεί αυτή η φήμη. Σας μεταφέρω φήμες όσον αφορά για το θέμα αμοιβής. Αλλά για εκείνο το οποίο είμαι σίγουρος είναι ότι υπήρχαν πινακίδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε ένα χώρο γηπέδου πινακίδα αν δεν πληρώνεται διαφημιστική. Ευχαρίστω, σας απαντήσω και σε αυτό. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πληροφορία. Το θέμα μας δεν είναι τι εισέπραξε. Όχι. Το θέμα μας είναι ότι υπήρχε διαφήμιση. Ένα λεπτό. Για μένα είναι ζωτική σημασία σε αν υπήρχαν και βεβαίως αν υπήρξαν χρήματα. Και σας ευχαριστώ για την πληροφορία που δίνετε. Όμως εδώ μια διευκρίνηση. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα σε όλα τα προπονητικά κέντρα να τοποθετεί πινακίδες χωρίς να μας ρωτάει και χωρίς να καταβάλει ούτε σέντς. Εάν είναι πινακίδες των χορηγών των επισήμων του Μουντιάλ. Εάν οι πινακίδες αυτές λοιπόν ήταν αυτών των χορηγών, καλώς το τοποθετήθησαν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ένα λεπτό. Έχει σημασία. Εάν δεν είναι των χορηγών και έβαλαν πινακίδες εν γνώση του Πανεπιστημίου, που δεν θέλω να το πιστεύω γιατί είναι χοντρό αυτό. Ούτε εγώ θα το πιστεύω. Ένα λεπτό, επιτρέψτε μου. Εμείς δεν είχαμε χωρίσει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Και βεβαίως μπορείτε να μου πείτε, μια και υπήρχαν 6, 2, 3, μιας επιχειρήσεων που διαφημίζονται για να δω αν είναι μεταξύ των χορηγών του Μουντιάλ. Για να μην μιλάμε άδικα και τσάμπα. Μια ήταν η Citibank. Μια ήταν η Citibank, το μόνο που γνωρίζω. Το σημείο, άλλη θυμάστε. Μια δεύτερη ήταν για κάτι παπούτσια, αθλητικά. Αθλητικά παπούτσια. Δεν θυμάμαι, θα σε γελάσω. Επανέρχομαι λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα και να αφήσετε να το ψάξω εγώ. Ναι, ναι. Εάν ήταν διαφημίσεις των επισήμων χορηγών του Μουντιάλ, είχαν δικαίωμα και δεν ρωτάνε κανένα να τις βάλουν. Εάν δεν ήταν, η Ομοσπονδία δεν έχει εκχωρήσει σε κανέναν απολύτως το δικαίωμα, είναι δικαίωμα δικό της, να βάλει πινακίδες. Και επομένως, αν έχουν μπει πινακίδες και έχουν δοθεί μάλιστα και χρήματα, γιατί πολύ σωστά είπατε προηγουμένως πώς θα μπει κάποια πινακίδα, πώς θα τοποθετήσετε κάποια πινακίδα εσείς, εάν δεν πάρετε χρήματα. Θα το δω. Δεν είμαι στέση να σας πω αυτή τη στιγμή. Εξαρτάται από το ποιοι ήταν οι χορηγοί. Πάντως, εκείνο που έχει σημασία και σας το ξαναλέω, το τονίζω για τρίτη φορά ίσως, η Ομοσπονδία δεν είχε χωρίσει και δεν έχει χωρίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε κανέναν. Κυριολεκτό, σε κανέναν απολύτως το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τις διαφημίσεις. Το ίδιο ισχύει και για κάποιο λεύκομα που έχουμε πληροφορηθεί ότι κυκλοφόρησε. Δεν έχουμε χωρίσει κανένα δικαίωμα, αγαπητέ μου, σε κανέναν. Ό,τι δικαιώματα έχει μόνο η Λίδρα. Ό,τι... Σας παρακαλώ. Ό,τι... Κοιτάξτε, τα δικαιώματα της Λίδρας εφόσον τα έχει χωρίσει, είναι φυσικό να τα έχει, γιατί έχει γίνει και εκεί παρερμηνία. Για κάποιους λογαριασμούς που εδώ ελέγχθησαν χιλιάδιο κλπ.
Είναι πολλά που έχουν υποθεί, πολλά που έχουν ληφθεί και εκείνο που μου κακοφαίνεται είναι ότι κανένας δεν έκανε τον κόπο να πάρει και την επίσημη ομοσπονδία να πει, ρε παιδιά, αυτό και αυτό λέγεται. Ποια είναι η αλήθεια ή ποια είναι η άποψή σας. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Όχι, εδώ βρίσκεστε επειδή εγώ σας κάλεσα. Διαβάζοντας αυτό, δεν κάνατε τον κόπο. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι μέσα σε 10 μέρες στη Νέα Υόρκη, δεν κάνατε τον κόπο να ψάξετε να με βρείτε. Εκτός αν θέλατε να ψάξω εγώ να σας βρω. Εγώ έψαξα σήμερα γιατί διάβασα αυτά. Κανένας κύριος δεν έκανε τον κόπο. Εκείνο που πρέπει να μας πείτε πράγματα, αποκριθήκαμε αμέσως. Ενώ είπατε να έρθουμε εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι, εμείς φέραμε και την κάμερα και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Τα σίκα σίκα και τη σκάπη σκάπη. Την κάμερα τη φέρατε για να κάνετε μια δουλειά και καλά κάνετε τη δουλειά σας. Θα καθίσαμε μισή ώρα μια συνέντευξη με τον πρόεδρο Τσέπο που θα είναι η μοναδική στην Αμερική. Και θέλετε και κάτι και για την Ελλάδα. Δεν έχει δοθεί. Απέφευγα, όπως σας είπα, και έχω αποφύγει μέχρι στιγμής την οποιαδήποτε δήλωση και την οποιαδήποτε εμφάνιση, γιατί θα λέγονται λόγια, όπως λέγονται σήμερα, που ίσως έβλαπταν την προσπάθεια. Τώρα βρισκόμαστε στον τελευταίο αγώνα. Άντε, ομογενείς είστε, έχετε προσφέρει πάρα πολλά στην ομογένεια. Άντε να έχετε αυτό το προνόμιο. Τα πέφτετε. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, κύριε Τριβέλα. Αν μου επιτρέψει, σε όλο αυτό. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε και τη. Επειδή είμαστε δημοκρατικοί, ήρθαμε να πάρουμε και τις δύο απόψεις. Ακούσαμε, έχουμε τη μία άποψη αυτών που γραφτήκαν στις εφημερίδες. Να πάρουμε και τη δική σας άποψη. Όχι. Να πάρουμε και τη δική σας άποψη, να μας πείτε και εσείς αυτά που πιστεύετε και να ανταποκριθείτε στο. Αν θέλεις να λες ότι είσαι δημοκρατικός και είσαι ασφαλός, δεν το αμφισβητώ αυτό, θα έπρεπε πριν καταχωρήσεις αυτά στο περιοδικό, τότε να έχεις πάρει την άποψή μου. Τώρα είναι ευκαιρία και καλά κάνεις. Κύριε Τριβέλα, πότε είναι αργά. Αυτή τη στιγμή σας πήρα το τελευταίο. Μα πρώτα, πριν παρουσιάσω την οποιαδήποτε. Να σας πω κάτι. Είχα παρουσιάσει. Δημοκρατική λοιπόν. Πριν από αυτό το τεύχος, είχα παρουσιάσει δικές σας γνώμες, δικές σας απόψεις. Ποιος σας το φέρω. Ποιος σας τις έδωσε. Εσείς. Πότε. Όταν είχατε έρθει στο προηγούμενο που λέτε ότι δεν κάναμε τον κόπο να σας επισκεφτούμε. Στο προηγούμενο ταξίδι σας στην Αμερική είχαμε κάνει τον κόπο να σας επισκεφτούμε και ήμασταν οι πρώτοι που ήρθαμε να σας βρήκαμε. Καταλάβετε. Κόπος μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είπε κόπος ο κύριος Τριβέλας. Ήρθαμε και σας βρήκαμε τότε. Εδώ που ήρθατε σε ένα βράδυ, σε μια. Σε μια χώρα. Μα την πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε, ήρθαμε και σας βρήκαμε. Δεν έχουν καμία σχέση τα τότε με αυτά που ήδη έχουν δημιουργηθεί. Λοιπόν. Αξιολογούμε εδώ με λίγο κακόπαραστο. Κύριε Τριβέλα, τα λέω. Άσε με να τα βρω με τον συνεργάτη. Μετά τα πούμε δύο. Για να προχωρήσουμε στην θα προχωρήσουμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Τα πιο και καφέ. Αυτά που γράφει. Γράφονται μετά από εκείνη την επίσκεψη και είναι φυσικό. Δημιουργήθηκαν μετά. Γιατί εδώ στην πατρίδα μας έχετε πάρει μαζί, και αυτό είναι λυπηρό και θα το πω και αυτό όσο και αν δεν αρέσει. Ορισμένα ελαττώματα. Έχετε πάρει ελαττώματα και τα έχετε καλλιεργήσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι αλλιώς εδώ. Και γι' αυτό η ευχή που θα βγάλω μέσα από την καρδιά μου θα είναι: παιδιά, ξεχωρίστε όσο μπορείτε, γιατί είστε ωραίοι οι Έλληνες, οι ομογενείς. Είσαστε πάρα πολύ ωραίοι. Αφήστε μερικά ελαττώματα που τα έχουμε εμείς και μας τρώνε το σαράκι. Σαν σαράκι, μάλλον, μας τρώνε. Κύριε Τριβέλα, τώρα που είναι η παραξήγησή μας στα όσα γράφει στο περιοδικό. Σε ένα άλλο σημείο, λέει ο Νίκος. Ο αγαπητός Νικολάκης εδώ, στο μεταξύ υπήρχε και το πρόβλημα το οικονομικό, αφού η ΕΠΟ δεν είχε πλούσει κανένα. Ρίχνοντας το παλάκι στη Λίδρα, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου του κ. Ρούσου δεν έχει καμία τέτοια δέσμευση στο συμφωνητικό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν είναι υπεύθυνη να ανταμείψει τους ποδοσφαιριστές μετά την πρόκριση. Δόθηκε κάποιο πριν. Γιατί ακούσαμε από τα χείλη του Προέδρου της Λίδρα, του κ. Ρούσου, ότι η ΕΠΟ απέφυγε να δώσει το πριν και έριξε το μπαλάκι στη Λίδρα να αποζημιώσει με 60 εκατομμύρια δραχμές τους παίκτες για την πρόκρισή τους. Όχι για την πορεία τους στο Μουντιάλ, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή η πορεία που έχουμε τώρα, που δυστυχώς ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι. Άκουσα, αγόρι. Η ΕΠΟ έχει και συνέπεια και σοβαρότητα. Και δεν τον μπακάλικο της γειτονιάς. Η ΕΠΟ ό,τι έταξε στους ποδοσφαιριστάς τους τα έδωσε μέχρι τελευταίας πεντάρας. Η ΕΠΟ, εκτός από τα πριμς που έδινε στους επιμέρους αγώνας, τους είχε πει «Και αν προκριθείτε, σας βάζω από σήμερα, δια του υποφαινομένου, 50 εκατομμύρια σε έναν ειδικό λογαριασμό, και όποιοι άλλοι θέλουν και φιλοτιμηθούν και βάλουν για αυτόν τον σκοπό, θα αυξηθεί, πλην της πολιτείας, θα αυξηθεί ανάλογα το ποσό». Πράγματι, ήρθε κάποιος κύριος πρόεδρος μεγάλης ΠΑΕ, να μην αναφέρω και το όνομά του και παραξηγηθούν οι υπόλοιποι, και έδωσε 18 εκατομμύρια και τα 50 και όλα τα άλλα εμοιράστηκαν στους παίκτες βάσει καταστάσεως που έκανε ο τεχνικός τους, που ήξερε τον χρόνο συμμετοχής ενός εκάστου παίκτη. Η ΕΠΟ λοιπόν έκανε το καθήκον της, ίσως να μην ήταν αρκετό.
ίσως θα έπρεπε να δώσει πολλά περισσότερα. Δεν είχε την ευχαίρεια. Δεν έταξε όμως ούτε μια πεντάρα και να μην τη δώσει. Ο κύριος Δρούσος που μου λέτε, και δεν ήθελα, είναι νωρίς που τα λέμε, αλλά ας τα πάρει το ποτάμι, δεν είπε στην Ομοσπονδία ότι θα κάνει δώρο 60 εκατομμύρια. Το είπε στον κύριο Παναγούλια και ο κύριος Παναγούλιας το είπε στους παίκτες. Και κάποια στιγμή το διαβάσαμε στις εφημερίδες και δεν το είχε δώσει και οι παίκτες δυσανασκητούσαν και ήταν από τον κύριο Δρούσο πράγματι και του είπα τι γίνεται εδώ αυτό και αυτό. Ναι πρόεδρε θα τους τα δώσω. Ο κύριος Δρούσος όμως ούτε είπε πότε θα τους τα δώσει και είναι δικαίωμά του όταν κάποιος λέει θα σου δωρήσω κάτι δεν μπορείς να το επιβάλλεις ούτε τους όρους ούτε το χρόνο που θα τα δώσει. Ούτε η συνάλλαγμα στην Αμερική ούτε τίποτα. Είπε θα τους τα δώσω. Θα τους τα δώσω όποτε μπορώ. Δεν έκανε κανένα μπαλάκι σε κανέναν κύριο Ρούσο, σε κανέναν απολύτως ΕΠΟ. Από μόνος το κύριος Ρούσος και εφόσον τα δώσει τον ευχαριστώ και δεν είχε καμιά υποχρέωση από τη σύμβαση να κάνει αυτό το δώρο ο άνθρωπος να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καμία υποχρέωση δεν είχε από τη σύμβαση. Μόνος του. Μάλιστα μου έχει πει ότι πιέστηκα από κάποιον εδώ, δεν θα του κάνω χρήση αυτού του ονόματος γιατί θα τα μπλέξουμε πάλι τα πράγματα. Πάντως είναι οικειοθελής προσφορά του κυρίου Ρούσου. Και μάλιστα σας το ξαναλέω, όχι μέσω της ΕΠΟ, αρχικώς μέσω του κυρίου Παναγούλια. Αυτές είναι οι αλήθειες κύριε. Γιατί έχουμε και παρακάτω να πούμε μερικές αλήθειες που δεν ξέρετε, που έχουν διαστραβλωθεί εδώ. Θέλετε να ακούσετε και τις διαφημίσεις. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κάνει διαφημίσεις εδώ. Κανένας. Να πούμε τώρα για τις δεξιώσεις. Σας τις είπα προηγουμένως. Αν δεν τις θυμάστε, να τις επαναλάβω. Σας είπα πώς μπορούν να γίνουν οι δεξιώσεις. Που ξέρετε και στο κάτω-κάτω. Εγώ πήγα σε μία μόνο στο Σικάγο ήτανε. Νομίζω. Σε μία. Έτυχε και βγήκαν. Τελευταία στιγμή μάλιστα μην νομίσαν. Και οφείλω να σας πω, γιατί έχουν γίνει και πολλές παρεξηγήσεις και παρερμηνίες, ότι αυτή η δεξίωση που έφτιαξε η Ελλάς 94 ήταν αξιολογότατη. Ήταν πάρα πολύ τιμητική και ευπρεπέστατη για την εθνική αποστολή. Δημιουργήθηκαν όμως και εκεί προβλήματα με την παρουσία ποδοσφαιριστών. Τι προβλήματα. Παρουσιάστηκαν όλοι οι παίκτες. Και... Νίκο. Παιδιά, μην αφήνουμε τίποτα να απαντώ. Ποιος παίκτης έλειπε. Κανένας. Εγώ τους είδα και τους 22. Ποιος σας είπε ότι έλειπαν. Και πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα με την απουσία δύο παικτών στην εντεκάδα της Κυριακής. Γράφτηκε και πάλι σας λέω γιατί γράφτηκε. Ακούστε. Εγώ θα σας λέω ότι ξέρω εγώ. Λοιπόν, στη δεξίωση αυτή έτυχε να είμαι παρόν. Ήταν η μοναδική, σας είπα, που διοργανώθηκε εδώ στην Αμερική από τον Ελλάς 94 που παρευρέθηκε εγώ. Ήταν και 22 παίκτες και οι 22 παίκτες και παριστάμενοι εγώ και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΟ. Και ο κύριος Λιάνης και ο κύριος Δημάδης και ο κύριος Πρόξενος και οι 22 παίκτες, σας το ξαναλέω. Και όποιος σας είπε ότι δύο δεν πήγαν, δεν σας πληροφορεί σωστά. Δύο δεν έπαιξαν λόγω της εκδήλωσης. Επέτρεψέ μου, γιατί το πάμε κάπου έτσι. Το ρίχνουμε το επίπεδο. Εντάξει, ωραία να κάνουμε ερωτήσεις και λοιπά και απαντήσεις, αλλά να μην πάρει πλέον ας πούμε, τη χρειά του κουτσομπολιού. Όχι, λέει, λοιπόν, δεν έπαιξαν. Τι του σχέση. Απήντησε αυτό ο κύριος Τριβέλλας. Εγώ θα ήθελα να περάσω στο λυπητερό και άδοξο τέλος της εθνικής μας. Ο κύριος Τριβέλλας είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Γνωρίζει από πολύ πιο κοντά περισσότερο από τον καθένα μας και θα ήθελα τις προσωπικές του εκτιμήσεις μπρος σε αυτές τις ολέθριες ήττες που υπέστη η εθνική μας. Η πρώτη ήττα στη Βοστόνη από την Αργεντινή που λίγο πολύ περιμέναμε κάτι τέτοιο αλλά όχι και με τη Βουλγαρία. Αυτή τη στιγμή κύριε Τριβέλλα σας μεταφέρω μία δίκαια αγανάκτηση της ομογένειας η οποία από ό,τι θα είδατε έσπευσε και εδώ στο παρόν, γέμισε ολόκληρα στάδια, ελληνοκρατεί το στάδιο στο Σικάγο, ιδίως στους τρεις στο στάδιο, στο γήπεδο της Βοστόνης ήταν Έλληνες. Ιδίως στους τρεις, ναι. Σας διορθώσω, οι τέσσερις στους πέντε. Λοιπόν, θέλω να σας πω με αυτά τα νούμερα, ναι. Θέλω να σας δώσω το πόσο πολύ συμμετείχε η ομογένεια στην εμψύχωση, το πήραμε πολύ πατριωτικά και κάπου αισθανθήκαμε πλέον απογοητευμένοι, τσαλακώθηκε η εθνική μας υπερηφάνεια. Ποιοι παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, πιστεύετε ότι φταίνε, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς η ομογένεια αυτή τη στιγμή έχει βάλει τον Αλκιάδα τον Παναγούλια στη γωνιά, ο οποίος Αλκιάδας Παναγούλιας θα πρέπει να πούμε και το θετικό του μέρος, ότι είναι ένας αξιόλογος προπονητής. Έφτασε την ομάδα μας για πρώτη φορά, την εθνική μας ομάδα, να έρθει
στο Μουντιάλ. Τώρα από εδώ και πέρα, αν δεν έγινε καλή επιλογή στους παίκτες, αυτό θα ήθελα να μας πείτε εσείς. Τι φταίει? Ευχαρίστω. Καταρχήν είναι ίδιο και πάλι τη φυλή μα και είμαστε πολύ εύκολοι στο ζήτο και στο γιούχο. Γιατί ξεχνάμε εύκολα. Ακριβώς. Μα δεν είναι ο Παναγούλιας και οι παίκτες αυτοί οι οποίοι πραγματοποίησαν το θαύμα της προκρίσεως, μιλάτε για αγανάκτηση των ομογενών. Απαγοήτευση, αν θέλετε, είναι αγανάκτηση, δεν το πιστεύω και δεν είναι δυνατόν να εγώ αισθάνομαι αγανάκτηση. Λοιπόν, η Βουλγαρία που μας κέρδισε και πράγματι και οι δύο αγώνες ήταν ατυχής για μας. Έχει λάβει 6 φορές το Μουντιάλ μέρος. Και πρώτη φορά που κέρδισε. Εμείς είναι η πρώτη φορά που λάβαμε μέρος. Και εδώ θα ήθελα τους κυρίους τεχνικούς. Εγώ δεν θα μπω σε τεχνικά θέματα. Εγώ θα μπορούσα να αρχιστώ να σας πω ότι ό,τι ζήτησε ο κύριος Παναγούλιας, του το δώσαμε. Και ένα μήνα πριν έρθει εδώ για πριν. Τα πάντα. Δεν θα φτάσω. Δεν θα σταματήσω εκεί όμως. Γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους εκείνους που ξεχνάνε τόσο εύκολα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Στη θέση του, πείτε μου ένα ποδοσφαιριστή. Στην τύχη. Για να πιάσω εγώ όνομα. Πέστε μου. Του Δημητριάδη. Ποιον άλλον είχαμε στην Ελλάδα καλύτερο από τον Δημητριάδη να το φέρει ο Παναγούλιας. Για να προσγειωθούμε κιόλας, γιατί φοβάμαι ότι ανεβήκαμε σε ένα καλάμι και πήραμε και ένα καλαμάκι και χτυπάγαμε το καλάμι και καλπάζαμε. Το πρόβλημα που αναφέρθηκε είναι ότι ήρθαν παίκτες μεγάλης ηλικίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, οι παίκτες μεγάλης ηλικίας δεν προγραμματοποίησαν την πρόκληση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και πέραν αυτό είναι τεχνικό θέμα. Δεν θα πω εγώ σε τεχνικά, στην τεχνική διαδικασία. Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Αυτό και είναι ευτύχημα και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε πρόεδρος και κάθε διοίκηση. Είναι θέμα του συμβούλου. Τι φταίει? Η απειρία μας. Η απειρία μας. Ίσως να υπήρχε και κόπος, δεν ξέρω. Δεν είναι ώρα να κάνουμε ταμείο ακόμη. Κάτι φταίει αναφυσβήτα. Αλλά για μένα το πρώτο και κύριο είναι η απειρία. Η απειρία, γιατί είδαμε παιδιά που ξέραμε το πόσο αξίζει, το είχαν δείξει σε όλους τους αγώνες, βρε παιδιά. Και τους είδαμε να είναι σαγκωμένα τα πόδια τους. Η απειρία. Είναι μεγάλο το βάρος προφανώς και θέλετε και κάτι, να το πούμε και με τα όνομά τους. Ίσως και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και με μια έξαρση των παικτών και με την καλή καθοδήγηση του Παναγούλια φτάσαμε στην πρόκληση. Αντί λοιπόν να χαιρόμαστε, θέλετε να είμαστε τελευταίοι. Είμαστε 24 στον κόσμο. Πότε άλλοτε η Ελλάδα ήταν εκεί? Θα καλύψτε ρε παιδιά. Πότε άλλοτε η Ελλάδα, σας ξαναρωτάω, από συστάσεως του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασε η Ελλάδα εκεί? Πότε? Τα ξεχάσαμε όλα επειδή είχαμε δυο, εγώ σας λέω να έχουμε και τρίτη. Κακή εμφάνιση. Δεν είναι σωστό αυτό. Άντε το ανάθημα στον Παναγούλια. Εγώ δεν λέω ότι ο Παναγούλιας έχει το αλάθητο, όπως κανένας μας και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να διεκδικεί το αλάθητο. Αλλά τον κρεμάσουμε αμέσως επειδή έχασε η ομάδα, επειδή πήγε καλά, επειδή πήρε αυτούς τους παίκτες. Σας το ξαναλέω. Με αυτούς τους παίκτες. Αυτός ο προπονητής. Δεν έφτασε την ομάδα στην πρόκριση. Κύριε Τριβέλα, επειδή λίγο χρόνος μας εδώ, θα ήθελα να κλείναμε με ένα αισιόδοξο δικό σας μήνυμα και αυτή την πολεμική, θα έλεγα, ατμόσφαιρα που υπήρχε εδώ, ενώ δεν υπήρχε πολεμική, κατά άλλο φιλική, αλλά απλώς και μόνο ο καθένας είχε να πει τη δική του άποψη, από αυτή την πλευρά το χαρακτηρίζω πολεμική. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείναμε με ένα φιλικό, ζεστό και πατριωτικό χαιρετισμό δικό σας. Πριν φτάσουμε εκεί να σας πω ότι αυτή η ομάδα και αυτός ο προπονητής έχουν υποστεί επιθέσεις στην πατρίδα από τεχνικούς οι οποίοι είναι σήμερα άνεργοι και έχουν γίνει ειδικοί λόγω άλλων τοποθετήσεων και καθημερινά εμφανίζονται στην τηλεόραση και κάνα κρίσεις και κατακρίσεις που όταν αυτοί ήταν υπεύθυνοι της εθνικής ομάδας δεν είχαν πάει ποτέ την εθνική στο Μουντιάλ. Εγώ θα ήθελα επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω τους Έλληνες ομογενείς, να τους ευχηθώ να έχουν υγεία, να τους ευχηθώ κάθε προκοπή γιατί το αξίζουν και πολλοί έχουν προκόψει πάρα πολύ. Αλλά και εγώ, μικρός και ταπεινός, έχω να σου κάνω και μια αδελφική σύσταση. Πρέπει αυτοί να μας δώσουν το παράδειγμα. Αυτό που έχουν το κουβαλήσει από εμάς. Ας το αρχίσει από εδώ. Περισσότερη αγάπη μεταξύ τους. Γιατί πράγματι, εγώ ήρθα να πιω εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγα πολλά χιλιόμετρα για να έρθω εδώ, για να πιω τον καφέ και αισθάνθηκα ότι βρέθηκα στο Μαρούσι, γιατί είμαι Μαρουσιώτης. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Και η προσφορά ορισμένων ανθρώπων και των περισσότερων εδώ ομογενών είναι τεράστια σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και σε αυτό που λέγεται ελληνικό έθνος. Εάν και αυτό το παραμερίσουν, αν τα καταφέρουν και το παραμερίσουν, γιατί είναι δύσκολο, είναι ίδιο της φυλής μας. Ήδη διαπρέπουν παντού.
θα μπορέσουν να γίνουν και οι οδηγοί ακόμη για εμάς τους Έλληνες κάτω για την πατρίδα. Να ξεπεράσουμε και εμείς τα πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε. Εσάς θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομογενείς για την αγάπη και να τους διαβεβαιώσω ότι δεν έχουν σωστά πληροφορηθεί. Δυστυχώς. Έχουν παραπληροφορηθεί σε πάρα μα πάρα πολλά θέματα. Ίσως αυτό φταίω και εγώ. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Που δεν βγήκα στην τηλεόραση, που δεν έκανα δηλώσεις, που δεν. Όμως πίστευα ότι η οποιαδήποτε αντιπαράθεση που θα δημιουργείτο μπορεί να έκανα λάθος. Δεν διεκδικώ το λάθος, σας είπα και πάλι. Θα έβλαπτε ίσως την συνοχή, την αγάπη κλπ. Να είναι υπερήφανη λοιπόν η ομογενής για την ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Προεκρίδη στο Μπουντιάλ. Κύριε Τριβέλα, σας ευχαριστούμε και εμείς και παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Γιούλη Πανταζή με τον Πέτρο που σε αυτή την τόσο ζεστή γωνιά του Λευκού Πύργου μας παρεχώρησαν, θα έλεγα, αυτό εδώ το χώρο να σας φιλοξενούμε στο πρόγραμμα σας. Εγώ την κυρία Γιούλη, για την κυρία Γιούλη και για τον σύζυγό της, τον κύριο Πανταζή, τι πρέπει να πω που ήρθα εδώ και ένιωσα σαν να πήγα στο σπίτι μιας από τις τρεις αδελφές που έχω στην Ελλάδα, άλλο από ένα μεγάλο ευχαριστώ.